καλά, νομίζω μου μπαίνει ο πυρετό. Καλά, μου ότι είναι θα περάσει. Όχι. Σιγά, μη φοβάσαι. Ο να τα ακούω καλάκια μου, μανούλα, μανούλα μου. Πού την άρπαξε, βρε μωρό μου. Έτσι και από μικρό αρρώστηνε, λέει μανούλα. Πάντα το έκανε καλά. Ψυχή μου. Αχ, δεν μπορώ να καταπιώ, πονάει λαιμός μου, λαιμάκος μου, πονάει, μανούλα μου, αγάπη μου. Τι να κάνει, μανούλα, να πάρει τον πυρετό, τι να κάνει. Να βγάλω να δω πόσο έχω. Όχι, πουλάκι μου, άστο ακόμα. Τι να το βγάλει, βρε πουλάκι μου, στη Δήμητρα δεν θα δείξει, αργή σου λέω, την ξέρω από μικρή. Το θερμόμετρο είναι του λεπτού. Μισή ώρα το έχει, θα το κάνω. Το κλωσίσει το θερμόμετρο. Δεν ξέρει όλα. Πώ σου λέω στη Δήμητρα αργή να δείξει. Αμάρτια. Δηλαδή τι είναι, διαφορετική από όλο τον άλλο κόσμο με το θερμόμετρο. Διαφορετική είναι, εσύ δεν το έχει. Βγάλτε ρε αγάπη μου, βγάλτε. Βγάλτε να δούμε τι θα καταλάβει κι εσύ. Θα καταλάβω. Για πε πόσο είναι. Όριστε. Φέρε να δω. Όριστε. 38 και 7 είναι. Πόσο έχει πάει το πουλάκι μου, χάλια είναι να φωνάξουμε γιατρό. Άντε καλέ, θα πάρει για την πυρετικά και θα συνέλθει. Θα συνέλθω την πυρετικά. Αχ, τι ωραία. Τι ωραία που έχω τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Τι λες βρε που θα πάρει αντιπυρετικά βρε. Τι λες εδώ βρε που σέρνεται ήλιος. Οι 12 άτομα χαθήκανε στις ειδήσεις άκουσα. Ρε σταμάτα ρε παιδί μου να πούμε με την κρουσουζιά τώρα πάνω από τον άρρωστο. Σπέρνεις τον πανικό. Εγώ βρε σπέρνω τον πανικό. 12 άτομα πεθάνανε. Τρεις πεθάνανε. 12 πεθάνανε μέσα. Φύγετε εδώ. Δεν θέλω τα αγαπημένα πρόσωπα. Άντε, άντε φύγετε, άντε. Μου, δεν την αντέχω τη μάνα σου. Άντε γίνε και εσύ καλά, πας και ξεκουμπιστεί και φύγε. Πονάει το κεφαλάκι μου, πονάω. Κεφαλάκι μου να γίνεις και εσύ καλά, να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου που ξεσπιτώθηκα. Μην το βγάλεις ακόμα το θερμόμετρο, εγώ θα σου πω πάλι. Εντάξει. Δεν την αντέχω, δεν την αντέχω, αλήθεια σου λέω, δεν μπορούμε μέχρι εδώ. Τι να το κάνω αυτό, δεν το ήθελα, πάρ' τι είναι αυτό που μου έφερε. Ξέρω εγώ τι σου. Καλά είσαι. Δε, όχι, δεν είμαι καθόλου καλά, αλλά θα το βγάλω το θερμόμετρο και μην της το πεις. Άντε, βγάλω το, όχι μόνο. Εσύ, να μην τη φοβηθούμε κιόλας τώρα. Α, παπά, μην φωνάζεις γιατί... Για να δω. Πόσο έχει. Εδώ, δωρή, 38 και 2. Πω. Ακόμα μετά, τι ανησυχείς, λες να έχω κάτι. Όχι μόνο για σένα ανησυχώ, μην το δει αυτή το 38 και 2 και δεν ξεκολλήσει ποτέ να πούμε. Γι' αυτό ανησυχώ. Τώρα δεν πρέπει να της πω ότι το έβγαλα. Α! Ξέρεις θα κάνουμε για να φύγει. Τι. Ρίχτο, κατέβασέ το να μην φαίνεται πυρετό. Έχεις δίκιο. Κατέβασέ το, δεν κατάσαι. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι 37. Περίμενε. Ωχ, Θεέ μου. Άρα, βγάλω το τώρα πουλάκι μου. Δώσε να το δει, Μανούλα. Έχει δίκιο, πέρασαν 10 λεπτά και... Δώσε να το δει, Μανούλα. Πόση ώρα το έχεις, βρε πουλάκι μου. 10 λεπτά. 10 λεπτά! Ναι, και έχεις 35 υποθερμία! 35. Κι εγώ η ανέστητη, ξεκίνησα να φύγω, δεν πάω πουθενά! Καλά είναι το 35, δεν είναι κακό, είναι καλός αριθμός! Ό,τι και να λες εσύ, εγώ εδώ θα μείνω! Δεν πάω πουθενά! Μην χτυπάς εσύ, ζαλίζομαι, μην χτυπάς παιδί μου το κεφάλι σου! Δέκατα σου είπα, βλάκα! Δέκατα είπα, θα το σπάσει! Όχι, ησύχασε πουλάκι μου. 38 και 6. Έχετε δίκιο, μαμά, πρέπει να φωνάξουμε γιατρό. Λοιπόν, μωρό μου, θα φωνάξω τον Κουτνά. Ποιον Κουτνά, καλέ, που τον ξέρουμε εμείς τον Κουτνά. Είναι ένας εύσης μαθητής του Θοδωρή, πολύ καλός. Τι λες εσύ, παιδάκι μου. Είναι καλός, τον φωνάζουμε πάντα. Άρρωστη γυναίκα, σώπα, καλέ, που θα φωνάξουμε άσχετο γιατρό. Τον έχουμε δοκιμάσει, τον ξέρουμε, θα κάνουν πειράματα επάνω σου. Τον Μπαρτζόκη θα φωνάξουμε. Τον Μπαρτζόκη, τον οικογενειακό μας γιατρό, δοκιμασμένο. Θυμάσαι που σε έκανε καλά από την Ιλαρά, πουλάκι μου. Ο Μπαρτζόκα, πόσο χρόνο πάει ο Μπαρτζόκα τώρα. Νεότατος. Και με πείρα. Στο δημοτικό τον είχαμε, στην Ιλαρά τον είχαμε. Σώπε, εσύ πουλάκι μου, έχει πυρετό. Η Μανούλα ξέρει. Ήδη ήτανε πουρό. Για άνοιξε το στόμα σου. Αχ. Να σας πω, τι γίνεται, βλέπετε κάτι, γιατί δεν μπορώ να το. Νομίζω ότι βλέπω αμυγδαλίτιδα. Νομίζετε, δηλαδή, το είδατε ή από την πύρα. Από την πύρα που έχω. Να... Για δώσε μου και το θερμόμετρο για να δω αν είσαι εμπύρετη. Να. Ότι πνεύμα κι εγώ μπερδεύτηκα. Για κοίταξε παιδί μου.
Κάτσε, αφήστε το, παιδιά. Ηρεμήστε. Έχει 38 και μισό. Ναι, έχει πυρετό. Από... Θα σου γράψω μία αντιβίωση. Ναι. Εντάξει, είναι σοβαρό, λέτε, αυτό που έχω. Ναι. Τι θα γράψετε. Μια στιγμή. Να σας πω, να το υπαγορέψετε σε μένα να το γράψω εγώ, γιατί κάνουν που κάνουν άσχημα γράμματα οι γιατροί. Τρέμετε κιόλας. Πού θα βρω εγώ φάρμακο ποιο να το διαβάσει. Μην της δώσει κανένα φυτοφάρμακο, φοβάμαι. Κύριε Μπαρτζόκα. Κύριε Μπαρτζόκα. Αγάπη μου, μωράκι μου, μη σε κολλήσω, φοβάμαι. Τι να με κολλήσω, αγάπη μου, είσαι με τα καλά σου. Με την αντιβίωση που έχεις πάρει, τον έχουμε ξεσκίσει τον μυο. Τι ωραίος που είσαι, δροσερούλη. Ναι, αγάπη μου, και εσύ ζεστίζεστε τώρα αυτό το θόμο με ανατινάζει. Έλα σου βγάλω λίγο την πλούζα, σε παρακαλώ. Πού σου χαίρνει τώρα, μωράκι μου, άντε. Μωρά, μην κρυώνεις. Γελά τώρα, είμαι αρρωστούλα. Ναι, αυτό είναι που μ' αρέσει. Άμα σε φυσιολογική θα σε κάνω. Έτσι. Πάρε την αντιβίωση. Τι είναι αυτά τα χάλια, Δημητρούλα, γυμνή κοιμάσαι. Γυμνή κοιμάσαι να πουνδιάσει πάλι. Φόρεσε γρήγορα την πλούζα σου. Φόρεσε γρήγορα την πλούζα σου, σε παρακαλώ πολύ. Καλά, αυτό κοιμάται σαν γαϊδούρι. Δεν σε βλέπει λίγο να φορέσει κάτι. Πιο σιγά, καλέ, να μην το ξυπνήσω, μην τον ανησυχήσω. Έλα, πιέσαι και την αντιβίωση σου. Έλα. Φόρεσε την πλούζα σου γρήγορα. Μου κόψε το αίμα. Αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να την κλείσουμε κάπου. Θα σου πω. Θέλεις πάλι λίγο να ξανακάνουμε. Θα ξύπνησες κι εσύ. Έλα το κοριτσάκι μου να πάρεις τη βιταμίνη σου. Κράτα το νεράκι. Κράτα το νεράκι να σου δώσω μανούλα τη βιταμίνη. Όπα, όπα, όπα. Έφυγε. Πάτε με και πιέστε να. Εσύ κοιμήσου τον ύπνο του δικαίου. Πιέστε ένα παιδάκι μου. Θα την πιω, πιω. Άσε με, θα την πιω. Δεν έχουμε άλλα χάπια, ναι. Όχι, τελειώσαμε. Έλα, έφυγε! Ναι, μου έφυγε και εμένα τώρα, τι. Σου φύγε. Βέβαια, αγάπη μου, μπες βγες, να πούμε, πάει. Πέταξε το πουλί. Πέταξε το πουλί για τη στεριά την αντικρινή. Έλα, βρε, προς... Πάρε τη μάνα σου. Πω, μωράκι μου, έχεις ρίγη, μήπως σου μπαίνει πυρετός, μα πώς είναι δυνατόν εγώ σε κόλλησα. Αγάπη μου, δεν με νοιάζει εμένα μα έχω πυρετό. Αυτό που με νοιάζει είναι, δεν ξέρω, πρέπει να φύγει η μάνα σου από εδώ πέρα, δεν θα πεθάνω. Θα φύγει, ετοιμάζεται, μην ανησυχείς, είναι έτοιμο. Ετοιμάζεται, όντως. Ναι, της είπα ότι έχω 36 και 6, γιατί ούτε εγώ αντέχω. Σοβαρά. Ναι ρε μωράκι μου, αλλά τώρα που είσαι και εσύ άρρωστος, για να δω. Πέρασε η ώρα, περίμενα να το δω. Ωραία γάμο, 38 και 7 έχω. Πόσο. Γι' αυτό έχω πω σε κόλλησα. Τι να τη πούμε να μείνει. Τι λες αγάπη μου. Όχι. Τι λες, σε παρακαλώ, μην με κάνεις έτσι. Θα πεθάνω, Δημήτρα. Αν έρθει τώρα και σε δει την κατάσταση, έρχεται να έρθει να μας χαιρετήσει. Θα κάνουμε ότι είμαστε χάικοι γέστατοι. Σε παρακαλώ. Έρχεται. Ακού... Λοιπόν, τραγούδα Πλούταρχο. Όχι Πλούταρχο. Έλα, πού θα κολλήσουμε στο ρεπερτόριο τώρα. Αν είσαι αγάπη που περίμενα να έρθει. Έφυγε. Κρυώνες μωράκι. Ρε μωρό μου, τι θα κάνουμε κι αν έχουμε τον ιό που σκοτώνει. Προτιμώ να έχω τον ιό που σκοτώνει παρά την πεθέρα που σκοτώνει επίσης. Αχ, ένα. Ο Σύλλογος Χαλανδρίου σας καλωσορίζει στην απονομή βραβείων ταινιών μικρού μήκους με τίτλο Παρμενίων 2002. Την απονομή θα παρουσιάσουν η Δήμητρα και ο Θοδωρής. Ας τους υποδεχτούμε. Γεια σας. Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε να παρουσιάσουμε εμείς την απονομή των βραβείων ταινιών μικρού μήκους που οι δημιουργοί τους είναι οι συνδετημόνες μας, συνδημότες μας, και που με την καλλιτεχνική προσφορά τους συμβάλλουν στην αναβάθμιση του πολιτιστικού επίπεδου της περιοχής και του τόπου γενικότερα. Ευχαριστούμε επίσης το Δήμο Χαλανδρίου και το Mega Channel, όπου με την πολύτιμη συμπαράστασή τους μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα την πρώτη απονομή του Παρμενίων 2002. Ευχαριστούμε επίσης το Δήμο Χαλανδρίου. Όχι, τα δικά σου λέω. Το σύλλογο. Το σύλλογο. Πού είναι? Εδώ. Ο Σύλλογος Χαλανδρίου, πάντα πρωτοπόρος, ελπίζει η εκδήλωση Παρμενίων 2002 να γίνει θεσμός και παράδειγμα προς μίμηση και στους άλλους συλλόγους. Η ψηφοφορία για την επιλογή των βραβείων δεν έχει γίνει τυχαία. Δεν έγινε από κάποια ομάδα ειδικών. Έγινε από το κοινό και γι' αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για μας. Και... ναι, ξεκινάμε με τον πρόεδρο του συλλόγου μας που θα προλογίσει την εκδήλωση. Ένα χειροκρότημα για τον πρόεδρο του συλλόγου μας. Ο πρόεδρος του συλλόγου μας. Πού είναι ο πρόεδρος του συλλόγου μας, να έρθει αμέσως. Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στην απονομή του Παρμενίωνα, του ιδίου του Παρμενίωνα, στον σκηνοθέτη, τον Παντελή Βούλγαρη, για την καλλιτεχνική του προσφορά στη χώρα μας. Τον Παρμενίωνα θα απομείνει ο Υπουργός Πολιτισμού, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Αλλά, επειδή λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο κύριος Υπουργός δεν θα μπορούσε να παρευρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας, ανταυτού την απονομή θα επιτύχει ο ανιψιός του Υπουργού, Βασίλειος. Να περάσει ο ανιψιός του Υπουργού, Βασίλειος. Γεια σας. Περάστε, ανιψιό. Περάστε. Ναι. Καλησπέρα. Χαιρετίζω την εκδήλωση Παρμενίων 2002 και το Σύλλογο Χαλανδρίου. Τι τρώνε. Μπράβο. Ο κύριος Βούλγαρης σας έρθει να παραλάβει το βραβείο. Ο κύριος Βούλγαρης θα πάρει αυτό. Που είναι... Δεν είναι, μας κάνουν σήμα, δεν είναι. Ο κύριος Βούλγαρης δεν είναι εδώ απόψε μαζί μας. Τι το κάνουμε αυτό εδώ. Εμείς θα το πάρουμε εδώ πέρα. Δώστε στον ανιψιό. Στον ανιψιό του κυρίου Βενιζέλου το δίνουμε, το άγαλμα. Πες το όμως ότι με τρόπο ότι δεν τρώγεται. Ευχαριστούμε. Και τώρα ήρθε η στιγμή της απονομής του καλύτερου σεναρίου. Υποψήφιοι για το καλύτερο σενάριο είναι οι ταινίες. Η ταινία μικρού μήκους Αποβολές του Γεράσιμου Γιάφκα. Αποβολές. Η ταινία μικρού μήκους Παράθυρο στην Πλάκα του Αριστίδη Δημητρίου. Και η ταινία μικρού μήκους Γρηγόρης επείραξε το καυσαέριο της Ιφηγενίας Πέτα. Και για να δούμε λοιπόν ποιος παίρνει το βραβείο. Το βραβείο θα το ανακοινώσει ο Θοδωρής τώρα, σε λίγο. Μάλιστα. Είναι μια στιγμή... Ναι, πες όπως, ναι. Γιατί είναι ντροπή. Και το βραβείο καλύτερου σεναρίου παίρνει η ταινία Αποβολές του Γεράσιμου Γιάφκα. Μπράβο. Ο Γεράσιμος Γιάφκας είναι εδώ. Πάλι εδώ. Ο Γεράσιμος Γιάφκας παίρνει το βραβείο για την ταινία του Αποβολές.
Πώς αισθάνεσαι, Γεράσιμε? Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε σήμερα και θέλω να τα αφιερώσω αυτό το αγαλματίδιο σε όλους εσάς. Επίσης θέλω να το αφιερώσω σε όλους όσους με στήριξαν σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Μαρία και Πέτρο, την αδερφή μου Κωνσταντίνα, τα ξαδέρφια μου Μιχάλη και Γιώργο, τα νύψια μου Αντωνία και Αντριάννα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τη γιαγιά μου που δεν ζει πια. Αλλά που όμως συμμετείχε με έναν τρόπο, ας πούμε. Ναι, ήταν δίπλα μου όσο μπορούσε. Αισθάνομαι λίγο τρακ και έχω μια μικρή αμηχανία για να μην ξεχάσω κανέναν. Να μην απογοητεύσω κανέναν. Θα ήθελα. Ξέχασα το πιο σημαντικό. Ξέχασα το πιο σημαντικό. Να ευχαριστήσω το συνεργείο μου. Γεια σου, Αποστόλη. Γιώργο. Αντρέα. Μιχάλη. Εύα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Μανώλη από τα Πετράλωνα. Την Αγγελική από τη Νέα Κηφισιά. Την άλλη μου φίλη, τη Χριστίνα, από την Παλίνη. Να ευχαριστήσω επίσης τον Αλέξανδρο, που ήταν κοντά μου. Τον Χρήστο, τον Αντρέα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ... Μα πόση ώρα θα ευχαριστήσω. Το φίλο μου... Τι μικρού μήκους είναι. Τον Αντρέα που ήταν πολύ κοντά μου. Επίσης τα παιδιά από το Χαλάνδρι. Γιάννη, Γιώργο, τι θα κάνω, Αντώνη. Μιχάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Το σταφιερώνω, είναι δικό σας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω. Τι είπα. Τον Αλέκο. Πες τον Αλέκο. Το Χαλάνδρι θα πει όλη την πλατεία. Μένει την πλατεία πια. Την πλατεία πια. Στην πλατεία ανεβαίνει κόσμος, κατεβαίνει κόσμος. Δεν θα λύσουμε ποτέ με αυτόν. Πώς τη Μαρία. Τι φιλαρία. Τη Γεωργία, στη Γιούλη. Και τώρα η απονομή του βραβείου πρώτου ανδρικού ρόλου. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Κώστας Πρέκας. Μόλις όμως τώρα μας ειδοποίησαν ότι ο κύριος Πρέκας δεν παρευρίσκεται στην αίθουσα γιατί είναι σε παράθυρο στην τηλεόραση όπου καταγγέλει την κοινωνική εξαθλίωση και τον κοινωνικό εξευτελισμό. Οπότε την απονομή θα κάνει ο Θοδωρής που παρευρίσκεται. Λοιπόν, και το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου θα το πάρει ο Κωνσταντίνος Γιάννουλας για την ερμηνεία του στην ταινία «Γρηγόρης επείραξε το καυσαέριο της Ιφηγένειας Πέτα». Μπράβο! Κύριε Γιάννουλα, πολλά συγχαρητήρια για την ερμηνεία σας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κοινό για την ψήφο του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την αμέριστη συμπαράστασή της όλο αυτό το διάστημα. Και πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την σκηνοθέτηδα Ιφηγένεια Πέτα που με την άψογη καθοδήγησή της μου επέτρεψε να δημιουργήσω αυτόν τον ανεπανάληπτο ρόλο. Θα ήθελα μάλιστα εκ βάθους καρδίας να της αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι που ήθελα και στην ταινία να το πω, αλλά δεν με άφησε. Ιφηγένεια, εκ βάθους καρδίας. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία. Σ' αγαπώ γιατί σ' ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Οκ. Το Όσκαρ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Συγχαρητήρια στην Ιφηγένεια Πέτα που δεν άφησε να πει το τραγούδι ο κ. Γιάννουλας. Εγώ έχω ένα πρόβλημα και γι' αυτό σήμερα επιδίωξα να έρθω χωρίς το Θοδωρή, έτσι να είμαι μόνη μου, γιατί είναι λίγο λεπτό το θέμα, είναι κάπως έτσι... Ναι. Εντάξει, κάπως ντρέπομαι να το θέσω. Τι, εμάς ντρέπεσαι τώρα. Εντάξει, ντρέπομαι λίγο, γιατί το θέμα που είναι να τεθεί, ναι, είναι σεξουαλικό. Α. Ναι. Και είναι πολύ προσωπικό και ευαίσθητο, αλλά θα το πω. Εντάξει. Εμείς με το Θοδωρή, όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει, ας πούμε, στην αρχή της ερωτικής μας ζωής, ναι, ο Θοδωρής στο θέμα του σεξουαλικού, mm-hmm, είχε μια, ας πούμε, τάση, έτσι πώς να το πω, ήτανε, ας πούμε, χρα, χρου, χρου, πα, που, πα, που, πα, παπ.
Τι εννοείς χρα-που-που-παπά. Παπά. Εννοώ ότι ήτανε, ρε παιδιά, πώς να σας το πω, έτσι ήτανε, ας πούμε, χρα-χρουπ, τέλος. Α, κατάλαβα. Δεν έκανε προκαταρκτικά. Παιδιά, ναι. Τι? Εγώ το αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Δεν κι άλλο. Να το. Ορίστε, να το. Δηλαδή, πολύ κοινό το θέμα αυτό, ε. Τέλος πάντων, εγώ όμως το κουβέντιασα με τον άνθρωπό μου. Πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Και ήταν πολύ ανοιχτός ο Θοδωρής. Και μου είπε ότι. Ναι, καλά δεν έκανα. Ωραία. Και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε μαζί και ότι δεν του άρεσε κιόλας. Και μπήκαμε σε μια φάση όπου πια έχουμε φτάσει. Με τα προκαταρκτικά, ας πούμε, να είναι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, τέλος. Είναι ώρες, δηλαδή μπορώ να σου πω και ένα τρίωρο. Τρίωρο, ναι. Που αυτό δεν είναι απλό. Ναι. Έλα, αγάπη. Η ρηγέ σου κάλτσες είναι στο πλυντήριο. Ναι. Θα τις βρεις, είναι εκεί μέσα. Αν τις αφήνω, γιατί έχουμε μία συζήτηση εδώ πέρα. Όχι, καλέ, τίποτα σοβαρό. Δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδί μου, κάτι κουβεντιάζω, γεια. Λοιπόν, και αυτό, ας πούμε, το πράγμα το οποίο διαρκεί απεριόριστες ώρες, εγώ σαλτάρω και τι πρόβλημα έχω τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, καταλάβατε. Μάλλον θα πρέπει να κάνεις μια συζήτηση μαζί. Μια συζήτηση, αλλά τι συζήτηση, τι να πω, γιατί εγώ φοβάμαι πως είμαι άτσαλη, μήπως πω, ας πούμε, stop. Και φρικάρει όλος και τελειώσει, δηλαδή δεν θέλει και πολύ ο άντρας. Οπότε κάπως η πρέπει... αλήθεια είναι ότι είναι κάπως λεπτό το ζήτημα. Πολύ! Πώς δεν να το κουβεντιάσω, ας πούμε, να κάνουμε μια συζήτηση, να το πάω μια βόλτα, μια εκδρομή. Πώς να το πω. Μάλλον αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνετε κάπως σε μια φάση, να είστε κάπως ερωτικά. Ναι. Όχι όμως στην πράξη πάνω. Όχι εκείνη την ώρα. Όταν είστε τρυφερά, να τον πάρεις αγκαλιά και να του το πεις. Άσχετη ώρα. Ναι. Ναι. Έλα, μωρό μου. Όχι, δεν είναι. Παιδάκι μου, δεν υπάρχει, δεν συζητάμε τίποτα. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ, όχι. Παιδάκι μου, θέλω να σου πω. Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τη Μαρία, η οποία έχει ένα πρόβλημα με τον άντρα της, όπου λέει αυτός κάνει πολλή ώρα προκαταρκτικά, την τρελαίνει, ας πούμε, στα προκαταρκτικά, και δεν ξέρει πώς να το πει. Και ψάχνουμε όλοι μαζί. Εσύ τι γνώμη, τι θα έλεγες. Μάλιστα. Εντάξει, θα το διαβιβάσω στο group therapy. Άντε, γεια. Ναι, θα τα πούμε σπίτι, γεια. Τι σου είπε? Λέει ότι αυτά, ναι, τα πράγματα, λέει, δεν κουβεντιάζονται. Αν έχει, λέει, αυτό το πρόβλημα η Μαρία, ναι, να αλλάξει άντρα, είπε. Κατάλαβες πώς τώρα... Βολέψε το δωρή, κάτσε άνετα. Τι άνετα να κάτσω, καλά και εσύ τόσα λεφτά βγάζεις, ένα καναπέ δεν μπορείς να πάρεις. Στο θέμα μας. Το θέμα, λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήθελα πάλι να έρθω μόνος, γιατί πρέπει να πω κάτι που δεν πρέπει να το ακούσει η Δήμητρα. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το συζητήσω μαζί της. Είναι σοβαρό. Είναι σεξουαλικό. Αχα, δηλαδή. Δηλαδή, ρε παιδιά. Εγώ να σας πω κάτι, πώς λειτουργώ δηλαδή στο σεξ. Εγώ όταν, επειδή μ' αρέσει, ναι, έτσι, θέλω να λειτουργώ έτσι αυθόρμητα. Μάλιστα. Τα πολλά δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, έρχεται, κάνουμε λίγα πράγματα και προχωράμε στο σεξ. Ξέρω όμως από την άλλη ότι στις γυναίκες αυτό το πράγμα δεν αρέσει. Ναι. Δεν αρέσει. Το ξέρω πολύ καλά, μου το έχει πει και η Δήμητρα, μου το έχει ζητήσει, τους αρέσουν τα προκαταρκτικά. Mm-hmm. Και εντάξει, έχω επιδοθεί στα προκαταρτικά και έχω όμως ένα πρόβλημα. Δηλαδή, προκαταρτικό στο προκαταρτικό, κάποια στιγμή μπλοκάρω και δεν μπορώ να συνεχίσω. Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό. Μη συνεχίσετε χωρίς εμένα, γιατί το θέμα είναι σοβαρό και το θέλω να το ακούσω. Μισό λεπτό. Για έναν άντρα έχει τεράστια σημασία όμως να λειτουργεί χωρίς κανόνες και συνταγές. Γιατί το σεξ, παιδιά, είναι ένστικτο. Πρέπει να ακούς
τη φωνή αυτή είναι από μέσα, τη φωνή του σώματος, αυτό που θες να κάνεις. Και όχι τις επιταγές κάποιου άλλου. Όχι, εντάξει. Είναι και το ένστικτο, αλλά θα πρέπει να ακολουθείς και τις εξελίξεις. Δηλαδή να ασκήσεις τις ανάγκες της γυναίκας, όχι μόνο ένστικτοδός να προχωράς. Παιδάκι μου, το πιστεύω. Να συμπίπτουν τα ένστικτα. Το πιστεύω, σε αυτό εγώ το πιστεύω που λες. Όχι, να σου κάνω. Άμα μπλοκάρω όμως. Άμα μπλοκάρω, τα κάνω. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό, πρέπει να πάω τουαλέτα. Μη συνεχίσετε χωρίς εμένα, έρχομαι. Τι έχει πάθει, τι έφαγε, τι έπαθε σήμερα. Αχ, παιδιά, εντάξει, μπορούμε να συνεχίσουμε. Έχω μία λίμωξη και ο γιατρός μου έχει συστήσει να πίνω πολλά νερά. Με αποτέλεσμα να τρέχω συνέχεια στην τουαλέτα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Θοδωρή. Τι να συνεχίσω, δεν μπορώ να συνεχίσω. Εκεί τώρα, που... τώρα μου έφυγε, δεν. Σου φύγε, πώς σου φύγε, ρε Θοδωρή. Τι πώς μου φύγε, μια ουρολίμωξη, μια ησυχνογουρία, μια το ένα, μια το άλλο, δεν γίνεται, ρε παιδιά μου, κόπηκα, δεν μπορώ. Αυτό παθαίνω και στο κρεβάτι, παιδιά, έτσι κόβω. Είναι σοβαρό. Αυτό. Αντιμετωπίζω ένα πολύ σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Τι? Νομίζω πως... Πιστεύω δηλαδή ότι είμαι παθολογικά ζηλιάρα. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να το αντιμετωπίσω. Και η ζήλια του μεταξύ είναι το χειρότερο πράγμα. Καταστρέφει τη σχέση, την κάνει, την ισοπεδώνει. Πολύ. Ναι, δηλώνει και έλλειψη εμπιστοσύνης. Ναι. Αλλά κάτσε να δούμε, εσύ γιατί ας πούμε πιστεύεις ότι είσαι παθολογικά ζηλιάρα και θες βοήθεια. Τι συμβαίνει ακριβώς? Τι να σου πω, όταν βγαίνουμε για παράδειγμα μαζί, ναι, έξω, ναι, κοιτάς συνεχώς άλλες γυναίκες. Κοίτα. Εμένα με τρελαίνει αυτό, δηλαδή ζηλεύω. Βέβαια. Βέβαια και τα παίρνω. Καταρχήν δεν είναι δικό σου πρόβλημα, αυτού νου είναι. Δικαίως ζηλεύεις, βέβαια, αυτός να το λύσει. Που κοιτάει άλλες γυναίκες. Αυτός είναι άρρωστος. Κάτσε ρε παιδί μου αμέσως, άρρωστος είναι αυτός, άρρωστος. Βέβαια. Πετάς μια κουβέντα χωρίς να ξέρεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.